Όπως είναι γνωστό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντιμετωπίζει τη μάχη των εκλογών για το εθνικό, για το αστικό, όπως λέμε εμείς, κοινοβούλιο, ως μια σοβαρή πολιτική μάχη, που εμείς όμως την εντάσσουμε αποκλειστικά και μόνο μέσα στο κύριο μέτωπο για το οποίο νιώθουμε μεγάλη ευθύνη, στο μέτωπο της προσπάθειας για την οργάνωση και ανάπτυξη της εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης, της ανάπτυξης και όξυσης της ταξικής πάλης, στον δρόμο της ρήξης και της ανατροπής αυτού του συστήματος. Και με αυτή την έννοια καλούμε και το λαό να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά που ακούμε συνήθως στη Βουλή, όχι μόνο την άλλη μέρα από τις εκλογές, αλλά σε όλες τις διάρκειες της συνεδριάσεις της, ότι το Εθνικό Κοινοβούλιο είναι οι εκλογές, είναι ο δρόμος και η απόδειξη ότι στην Ελλάδα υπάρχει λαϊκή κυριαρχία, ότι το Εθνικό Κοινοβούλιο είναι ο ναός της δημοκρατίας. Λαϊκή κυριαρχία όταν ο λαός είναι αποξενωμένος εντελώς από τα μέσα παραγωγής, από τον πλούτο που παράγει, από τον πλούτο που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Στη γη, υπόγεια, θαλάσσια, υπερθαλάσσια, στα νησιά, στους ορεινούς όγκους, δεν μπορούν να γίνεται λόγος για λαϊκή κυριαρχία και κάθε φορά η εκλογική μάχη, ανεξάρτητα ποιος παίρνει τη σκυτάλη και ποιος την παραδίδει, αποτελεί μια πρόσθετη απόδειξη ότι οι έννοιες λαϊκή κυριαρχία, ισότητα, ατομική ελευθερία είναι μια πραγματική φενάκι. Όπως φενάκι είναι και η ισότητα που καθιερώνει το Σύνταγμά μας. Αναμφισβήτητα, η Νέα Δημοκρατία πήρε τη διακυβέρνηση με κανονικές συνθήκες στις εκλογές. Δεν μιλάει κανείς ότι δεν έγιναν κανονικά οι εκλογές. Πήρε τη σκυτάλη το αυθεντικό κόμμα του κεφαλαίου, το αυθεντικό κόμμα της αστικής τάξης, το αυθεντικό κόμμα του αντικομουνισμού. Και αν πρόσθεσε αυτό, που δεν είναι γιατί λέμε πρώτη φορά που το λέμε, είναι γιατί από ένα πολύ αξιόπιστο πρόσωπο, σε μένα τουλάχιστον, μου υπόθηκε, δεν το έχω ακούσει εγώ προσωπικά, ότι ο κύριος Κυρανάκης, ένα από τα νεότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω και στο Κοινοβούλιο, ναι, και στο Κοινοβούλιο το ψηφίστηκε άλλωστε και ως γραμματές, σε κάποια εκπομπή είπε ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σκότωνε Έλληνες κατά τη διάρκεια της κατοχής, 41-44. Μάλλον ο κύριος Κυρανάκης μπέρδεψε το ΕΑΜ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον Ελλάς, με τον Τσαούς Αντών, με όλα τα άλλα, με τους κουκουλοφόρους που υποδείκνυαν ποιοι κομμουνιστές, ποιοι αντιφασίστες πρέπει να σκοτωθούν. Μπέρδεψε το ΚΚΕ και το ΕΑΜ με τη δράση του ΕΔΕΣ και του ΖΕΡΒΑ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς κάνουμε και μία άλλη ανάγνωση σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε έχοντας έναν εύκολο δρόμο και γι' αυτό εμφανίζεται και με τέτοια ήπια μορφή η πρώτη της εμφάνιση, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Πήρε τη σκυτάλη από ένα στρωμένο, από το κόκκινο χαλί που της άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που πρόσθεσε αυτός όταν πήρε τη σκυτάλη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Βεβαίως για το λαό το χαλί αυτό υπάρχει, είναι γεμάτο αγκάθια, βάτους, πέτρες. Είναι ένα πολύ δύσβατο χαλί, πολύ δύσκολο χαλί, που δεν πρέπει να το περπατήσει αδιαμαρτύρητα. Ο Γενικός Γραμματέας και άλλοι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έκαναν ήδη αντικειμενική κριτική και εμπεριστατωμένη για το τι μέλη γενέστε στη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία πάει στον εδρεωμένο δρόμο όλων των προγραμμάτων που ψηφίστηκαν την τελευταία δεκαετία και σας λέω προπομπός τους υπήρχαν πριν την κρίση και πάνω σε αυτόν τον δρόμο θα στρώσει τις ακόμα πιο άγριες συνθήκες για το λαό της λεγόμενης ανάκαμψης, ανάπτυξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό, το αστικό πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με το αυθεντικό δικό της κόμμα. Αν δεν υπάρχουν και κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα, που τα γνωρίσαμε, μιας χρήσης, δυο χρήσεων, τα οποία με τις διαφωνίες τους
με τις όποιες επιμέρους διαφορές τους, δίνουν τη δυνατότητα στο σύστημα να κλείνει τις πληγές του, άνοιξαν κάποιες πληγές με το μισό βήμα που έκανε ο λαός στις εκλογές του Ιούνιου του 2012, να κλείνει τις πληγές του, δίνοντας διέξοδο, αν η Νέα Δημοκρατία χάσει και καταποντιστεί το ΠΑΣΟΚ, τη διέξοδο να την αναλάβει και την ανέλαβε πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ πολύ καλά. Και με την ευκαιρία θέλω να προσθέσω το εξής πράγμα. Επανειλημμένα ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε και κατηγορεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι είναι ένα κόμμα διστακτικό που φοβάται να βάλει τα χέρια του στη φωτιά, ενώ ο ίδιος ανέλαβε να βάλει τα χέρια του στη φωτιά αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση. Τώρα δεν θέλω να σταθώ στην 100χρονη ιστορία του ΚΚΕ. Δεν νομίζω ότι σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται να πω και τίποτα. Άλλωστε, στην επέτειο των 100 χρόνων κάνουμε μια μεγάλη ανοιχτή και πλατιά συζήτηση με τον λαό, με όλη την 100χρονη πορεία μας, με την ανάδειξη του ρόλου μας, με την αυτοκριτική μας, όπου χρειάστηκε. Θέλω να σημειώσω όμως το εξής. Όποιος λέει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν βάζει τα χέρια του στη φωτιά, αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν έχει ιδέα τι σημαίνει οργάνωση της ταξικής πάλης. Στις οποιασδήποτε συνθήκες, παντός καιρού, είτε σε συνθήκες που η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία λειτουργεί με τα τερτύπια της, είτε σε συνθήκες που η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία για μια σειρά λόγους έχει κάποια διαλύματα. Είναι αυτό η μεγαλύτερη απόδειξη. Είναι εύκολος ο δρόμος της πρωτοπορίας, της οργάνωσης, της στήριξης των εργατικών λαϊκών αγώνων. Για ρωτήστε κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές που συνεργάστηκαν μαζί μας. Πόσο είναι εύκολο να απεργήσουν σε ένα εργοστάσιο. Πόσο είναι εύκολο να σηκώσουν κεφάλι. Για ρωτήστε τους. Φόβος. Όταν μάλιστα η ενεργεία ανεβαίνει. Είναι εύκολος αυτός ο δρόμος. Και με την ευκαιρία αυτή, η Νέα Δημοκρατία βεβαίως μέσα στη Βουλή έκανε το λεγόμενο ήπιο αντικομμουνισμό. Πώς τον έκανε? Με επεξεργασμένη τακτική, γιατί το έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές. Κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ για κομμουνιστική ιδεολειψία. Δεν θεωρώ τη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία της πολιτικά αγράμματη σε καμία περίπτωση. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, που πολλές φορές το είπε, είναι πολιτικά αγράμματος. Ήταν πολιτική σκοπιμότητα. Να βρει τον τρόπο να κάνει τον αντικομμουνισμό και να κάνει την αντιπαράθεσή του με το κόμμα εκείνο που του πήρε την μπουκιά από το στόμα και κυρίως που δέχθηκε τα συγχαρητήρια των άλλοτε πολύ στενών συμμάχων. Αλλά μας πρόκυψε και το ΠΑΣΟΚ, που η κυρία Γεννηματά 100 φορές μέσα στη Βουλή έλεγε και στις ομιλίες της ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το νεοκομμουνιστικό κόμμα. Είναι και αυτό μια μορφή αντικομμουνισμού. Και με αυτή την έννοια θέλω να σταθώ στο εξής ζήτημα. Εμείς στις τελευταίες εκλογικές μάχες μιλήσαμε, αναγνωρίσαμε, δεν μας αρέσουν τα μεγάλα λόγια, ότι υπάρχει πορεία συντηρητικοποίησης σήμερα στην Ελλάδα, όχι μόνο, και το είπαμε και στην τελευταία εκλογική μάχη, γιατί πήρε τη σκυτάλη η Νέα Δημοκρατία, αλλά μιλάμε για μια συνολική και βαθύτερη συντηρητικοποίηση, που βεβαίως δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Δεν θα σταθώ στις παγκόσμιες και στις ευρωπαϊκές αντικειμενικές διεθνείς συνθήκες. Έχει όμως σημασία το εξής, και μας απασχολεί από ποια πλευρά. Ο λαός, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων, ανεξαρτήτως τι ο καθένας είχε στο μυαλό του όταν πήγαινε να ψηφίσει, ανεξαρτήτως σε πόσο βάθος συμφωνούσε ή ταυτιζόταν με τα κόμματα, ανεξαρτήτως αν ψήφιζε υπέρ ενός προγράμματος ή ψήφιζε απλά ως διαμαρτυρία να φύγει ο ένας να έρθει ο άλλος, στην ουσία προσέδωσε νομιμότητα, νομιμοποίησε με την ψήφα του αντικειμενικά. Ένα μεγάλο μέρος του λαού δεν το πιστεύει αυτό. Νομοποίησε αντικειμενικά και τα μέτρα τα δεκάχρονα και αυτά που πρόκειται να έρθουν. Γιατί τώρα βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει: εγώ έχω αυτοδυναμία. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δικαιολογημένα λέει: και εγώ λέτε ότι τα έκανα μαντάρα. Αλλά δεν έχασα και πάρα πολλά. Όμως οι ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων μπορεί για διάφορους λόγους, και δεν αποδίδουμε κατηγορία και ψόγο, γιατί ξέρουμε πόσο ελεύθερη είναι η επιλογή και η βούληση, αλλά έχει το δικαίωμα
να αντιπαρατεθεί στην ψήφο του, χωρίς να χρειάζεται να κάνει καμία δήλωση μετανοίας βέβαια γι' αυτό, και έχει κάθε δικαίωμα να απονομιμοποιήσει τα προγράμματα και τις πολιτικές των κομμάτων που ψήφισαν. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Υπάρχουν, χωρίς γνωρίζοντας πάντα τον αυθεντικό ρόλο του αυθεντικού και γνήσιου τέκνου της αστικής τάξης, της Νέας Δημοκρατίας τώρα, της ΕΡΕ παλιότερα και άλλων κομμάτων, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπήρχαν δύο φάσεις στη σύγχρονη ελληνική ιστορία όπου συντελέστηκε η πορεία αλλίωσης της όποιας ριζοσπαστικής συνείδησης ένα σημαντικό μέρος του λαού κατήχε και που αυτή η αλλίωση δεν θα μπορούσε με τον νόμο και την τάξη, με τον αντικομμουνισμό, να την κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η πρώτη περίοδος είναι η περίοδος του 1981. Μην ξεχνάτε με ποια συνθήματα ανέβηκε το Πασόκ και τι έγινε ιδιαίτερα από το 1985 και μετά, μόνο που το Πασόκ είχε την ευχέρεια σε εκείνη την περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και σε συνθήκες που η Νέα Δημοκρατία από ιδεολογία και ιδεολειψία δεν μπορούσε να κάνει ανώδυνες μεταρρυθμίσεις που δεν έφυγαν το σύστημα, είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αντικειμενικά στη συνείδηση του λαού έπαιρναν προοδευτικό ρόλο ή έγινε μια ορισμένη προσωρινή καλύτερη αναδιανομή του εισοδήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο δεν είναι κάτι το οριστικό και δεν πιστεύουμε ότι είναι οριστικό. Όσο αφορά την πορεία του λαού, όχι όσο αφορά την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, τέλειωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, τελειώσαμε. Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε αποφασιστικό χτύπημα στον όποιο ριζοσπαστισμό υπήρχε μέσα στο λαό, στον οποίο είχε συμβάλει και αυτός με τα μεγάλα ρόγια περί αντιμνημονιακής πάλης, με το «go back, αντί go away, κυρία Μέρκελ» κτλ. Και με κάτι τέτοια. Και το κατάφερε ως εξής, όχι μόνο με τα μέτρα που έφερε, αλλά με την ιδεολογία και πρακτική, αυτό είναι εφικτό. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση στο λαό. Τι υπάρχουν, διαφορετικά μείγματα διαχείρισης της φτώχειας, διαφορετικά μείγματα διαχείρισης του πλούτου. Και τελειώνω λέγοντας το εξής, οι αντιφάσεις. Δεν μιλάω για τις ταξικές αντιθέσεις, γιατί αυτά δεν ενδιαφέρουν τη μεγάλη πλειοψηφία της Βουλής, η ταξική ανισότητα. Οι αντιφάσεις που αναδεικνύει από τα σπλάχνα του το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, θα γίνουν αντικείμενο διαπάλης για διαφορά μείγματα διαχείρισης. Ένα από αυτά είναι η Τουρκία. Είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας και ταυτόχρονα αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή αμφισβητεί σύνορα. Δεύτερο, η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα, όποια και αν είναι η κυβέρνηση και σε όλες τις αστικές, τις καπιταλιστικές κυβερνήσεις, τα καπιταλιστικά κράτη, διότι τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και εμείς δεν είμαστε εναντίον της τεχνολογίας, είμαστε εναντίον του ιδιοκτήτη της τεχνολογίας, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση οδηγεί εκεί που τον Νταβός και άλλα εργαλεία του υπεριαλισμού έχουν αναδείξει στην παγκόσμια υποχρησιμοποίηση της ανθρώπινης δύναμης. Και επειδή καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημα της ανεργίας του 50-60%, η ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων και η ακόμα πιο φθηνή εργατική δύναμη, όχι μόνο ως αμοιβή, αλλά ως σύγχρονες ανάγκες, ως παιδεία, υγεία κτλ., ελεύθερος χρόνος, πολιτισμός κτλ., θα είναι προβλήματα που θα οξυνθούν. Εμείς το δρόμο της πάλης τον ξέρουμε, διδάγματα βγάζουμε. Και αυτό που θα κάνουμε, πέρα από την υποχρέωσή μας μέσα στη Βουλή να ακούγεται η φωνή και τα συμφέροντα των εργαζομένων, θα συνεχίσουμε στον κύριο και βασικό δρόμο, το δρόμο της συμβολής μας στην ανάπτυξη και όξυνση της ταξικής πάλης.